Γεια σας, Λέλας Handmade Artisan Soaps εδώ. Άλλο ένα εκπαιδευτικό βίντεο. Το σημερινό είναι στη συνέχεια του προηγούμενου που είχα φτιάξει με το πώς συνθέτουμε μία συνταγή. Σήμερα θα δούμε πώς υπολογίζουμε το βάρος της συνταγής. Και συγκεκριμένα πώς υπολογίζουμε το βάρος ώστε να χωρέσει σε οποιοδήποτε καλούπι έχουμε. Ξεκινάμε πρώτα με το πιο συνηθισμένο. Έχουμε βρει μία συνταγή στο ίντερνετ που μας αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη από το καλούπι που έχουμε. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε την απλή μέθοδο των τριών και μειώνουμε αναλογικά ένα-ένα τα συστατικά. Δηλαδή, αν ας πούμε η συνταγή που βρήκαμε είναι 5 κιλά και το καλούπι μας είναι στα 2, λέμε ας πούμε ότι αυτή η συνταγή, ξέρω εγώ, έχει 1 κιλό ελαιόλαδο. Στα 5 κιλά έχουμε 1 κιλό ελαιόλαδο. Στα 2 κιλά που είναι το καλούπι μας, πόσο ελαιόλαδο έχουμε, και αν θυμάστε στην απλή μέθοδο των τριών, πάμε διαγώνια. Δηλαδή, αν εδώ είναι το χ μας, θα πολλαπλασιάσουμε διαγώνια και αυτό που μένει από κάτω το διαιρούμε με το νούμερο που έχουμε. Τι γίνεται τώρα όταν δεν ξέρουμε πόσο βάρος έχει το καλούπι μας? Εδώ σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε την μπακαλίστικη μέθοδο όγκος ίσον βάρος. Γιατί μπακαλίστικη? Γιατί η μόνη ουσία στον πλανήτη μας που ένα λίτρο ζυγίζει ένα κιλό είναι το νερό. Όμως στη δική μας περίπτωση η συνταγή μας δεν έχει μόνο νερό, έχει και λάδια που είναι πιο ελαφριά από το νερό και έχει και διάφορα άλλα συστατικά. Άρα σίγουρα ένα λίτρο σαπουνόμαζα δεν ζυγίζει ένα κιλό. Αλλά στις ποσότητες που δουλεύουμε είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μας δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν πάμε με αυτή την παραδοχή. Έστω λοιπόν ότι έχουμε αυτό το καλούπι και δεν ξέρουμε πόσο χωράει. Παίρνουμε το μετράκι μας και μετράμε όλες τις διαστάσεις. Δηλαδή, μετράμε το μήκος του, το πλάτος του και το βάθος του. Σχετικά με το βάθος. Αν υπολογίσουμε όλο το βάθος, που εδώ είναι 7 εκατοστά, υπάρχει περίπτωση η σαπουνόμαζά μας να μας βγει περισσότερη στην πραγματικότητα και να ξεχυλήσει. Άρα δεν το θέλουμε αυτό, αφήνουμε λίγο αέρα. Άρα μπορεί μεν αυτό να είναι 7 εκατοστά, εμείς όμως θα υπολογίσουμε ότι είναι 6. Το μετρήσαμε λοιπόν και βρήκαμε ότι το πλάτος του είναι 8 εκατοστά, το μήκος του είναι 32,5 και το βάθος του, όπως είπαμε, θα το κάνουμε ότι είναι 6 εκατοστά. Πάμε λοιπόν και παίρνουμε το ωραίο μας κομπιτεράκι και βάζουμε 32,5. Επί 8, επί 6. 1560 μας βγάζει. Αυτό το μεταφράζουμε σε γραμμάρια. Άρα λοιπόν, η σαπουνόμαζα που θα φτιάξουμε για να χωρέσει σε αυτό εδώ το καλούπι θα είναι 1560 γραμμάρια. 1,5 κιλό δηλαδή περίπου. Αντίστοιχα, εδώ μετράμε. Είναι 6,5 επί 6,5. Και έχει βάθος 2,8, δεν είναι ακριβώς 3 εκατοστά. Πάλι δεν θέλουμε να ξεχυλήσει, οπότε ας πούμε ότι υπολογίζουμε ότι το βάθος του είναι 2,5. 6,5 επί 6,5 επί 2,5 μας λέει ότι κάθε ένα τέτοιο κουτάκι είναι 105,6 γραμμάρια. Ας πούμε 105 γραμμάρια. Άρα, για να γεμίσουμε αυτό, 105 επί 4. Άρα, 105 επί 4... Αυτό λοιπόν είναι 420 γραμμάρια. Πολύ πιθανό να το δείτε αυτό ότι είναι για μισό κιλό σαπούνι. Θυμίζω πάντα ότι μπορεί κάτι να μην υπολογίσουμε σωστά, να μας πέσει ένα υλικό λίγο παραπάνω και να ξεχυλήσει. Κόβουμε λίγο, δεν θα χάσουμε και τίποτα το τρομερό. Έστω ότι έχουμε καλούπι με χωρίσματα. Αν υπολογίσουμε καθαρές τις διαστάσεις και πούμε ότι π.χ. θέλουμε στο συγκεκριμένο καλούπι να φτιάξουμε ένα σαπούνι 2,5 εκατοστών, όταν θα πάμε να βάλουμε, να προσθέσουμε τα χωρίσματα, καταστροφή, όταν λοιπόν πάμε να προσθέσουμε τα χωρίσματα, η στάθμη της σαπουνόμαζας θα ανέβει. Οπότε το σαπούνι μας θα βγει πιο παχύ, το οποίο μπορεί να μην μας πειράζει αισθητικά, ή μπορεί και να μας πειράζει, γιατί μπορεί να έχουμε σκεφτεί μια συσκευασία με πολύ συγκεκριμένες διαστάσεις. Και βέβαια το χειρότερο είναι να ανέβει η στάθμη και να μας ξεχυλήσει. Άρα και σε αυτή την περίπτωση θα υπολογίσουμε το πάχος των χωρισμάτων. Δηλαδή θα μετρήσουμε αυτό εδώ
συγγνώμη. Θα μετρήσουμε αυτό και από αυτό το μήκος θα αφαιρέσουμε, αυτά νομίζω είναι 5 χιλιοστά, θα αφαιρέσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, θα αφαιρέσουμε 2,5 εκατοστά από αυτό το μήκος και 1, 2, 3, 4 2, και 2 εκατοστά από αυτό το πλάτος. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε περίεργα? Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να φτιάξουμε σαπούνι cupcake. Σε αυτή την περίπτωση θα ψάξουμε να βρούμε το γεωμετρικό αυτό σχήμα, το οποίο είναι πιο κοντά στη μορφή του καλουπιού που έχουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι κόλουρος κόνος. Ο κόνος, ξέρετε, είναι ένα σχήμα που έχει κυκλική βάση και καταλήγει έτσι σε μητούλα. Το συγκεκριμένο όμως, επειδή του λείπει μητούλα, λέμε ότι είναι κόλουρος. Οπότε μπαίνουμε στο ίντερνετ και ψάχνουμε να βρούμε τον μαθηματικό τύπο για τον όγκο του κόλουρου κόνου. Λοιπόν, επειδή εντάξει, είναι λίγο μακρινάρι, εγώ μπήκα και τον βρήκα, θα σας τον γράψω. Και στην ουσία οι διαστάσεις που μας ενδιαφέρουν είναι η ακτίνα της βάσης, η ακτίνα του χείλους και το ύψος. Οπότε, στη συγκεκριμένη βίντεο είναι 1 τρίτο π επί μικρή ακτίνα τετράγωνο ή μεγάλη ακτίνα τετράγωνο ή μικρή επί μεγάλη ακτίνα επί ύψος. Έκανα λοιπόν τον υπολογισμό, μέτρησα δηλαδή τα εκατοστά. Για να μετρήσουμε την ακτίνα δεν καθόμαστε τώρα να βρούμε στο περίπτωτο κέντρο, δεν είμαστε ανώμαλοι. Παίρνουμε αυτή τη μεγάλη διάσταση, δια 2, και αυτή τη διάσταση, δια 2, και αυτή είναι η ακτίνα μας. Λοιπόν, βρήκα λοιπόν εγώ ότι αυτό είναι 74. Άρα λοιπόν, κάθε τέτοιο cupcake χωράει 74 γραμμάρια σαπουνόμαζα. Αν έχω 10 φόρμες για cupcakes, θα πω 74 δια 10, 740 γραμμάρια. Πώς υπολογίζω τώρα την γαρνιτούρα του cupcake? Το πάω λίγο διαισθητικά. Η γαρνιτούρα του cupcake είναι περίπου στον όγκο αυτού νου, αλλά όχι ακριβώς. Μπορώ να υπολογίσω ότι για τη γαρνιτούρα του cupcake θέλω είτε τη μισή ποσότητα που χωράει μέσα εδώ, είτε τα 2 τρίτα, ανάλογα με το τι θα κάνω. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζω το βάρος σε ένα άγνωστο καλούπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία!